την ίδια δύναμη είχε ο Χιεργολάβος σε 8 κανάλια και 10 κανάλια πολιτική επιρροή και την ίδια είσαι 4 κιλά. Το είπαμε στο λιγοπόλιο, διαπλοκή είναι ισχυρότερη. Για το καταλάβω, ακόμα στον να το εξηγήσω. Είμαι εγώ βουλευτής. Και για κάποια ερώτηση που έκανα στη Βουλή ή για κάποια πολιτική μου θέση, δεν με συμπαθεί ένα καναλάρχη και με κόβει από το κανάλι του. Όταν με κόβουν στο 1 από τα 8, η ζημιά που έχω είναι μικρή. Και η ελευθερία του λόγου με εξασφαλισμένη. Όταν με κόβει ο ένα στου 4, αρχίζει η επιρροή που ασκεί πάνω μου να είναι πολύ μεγαλύτερη. Γι' αυτό και εδώ δεν έχει καταλάβει ο πολλής κόσμος ότι τα λεφτά είναι το δευτερεύον ζήτημα. Όταν μιλάμε για τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου, τα λεφτά δεν είναι το πρωτεύον, είναι το δευτερεύον. Η Νέα Δημοκρατία θα καταργήσει τον νόμο Παπά. Το είπαμε από την πρώτη μέρα, το είπαμε στη Βουλή, το ξαναλέμε. Και αυτοί που έχουν πάρει άδεια, τον νόμο Παπά θα τον καταργήσουμε. Αυτό θα φανεί στην πορεία κανένα λόγο τη αποφάση του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Εμείς θα δώσουμε και άλλες άδειες. Εμείς θα επιστρέψουμε την αρμοδιότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το λέμε και στο Sky που έχει δώσει 43 εκατομμύρια για να είμαστε συνεννοημένοι. Στο ΕΣΟΥΡΟΥ, βεβαίως. Στο ΕΣΟΥΡΟΥ, συγγνώμη. Τι λέτε στο Sky? Λέμε σε όσους πήραν άδεια και σήμερα ότι όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία, εμείς θα δώσουμε και άλλες άδειες.